επειδή οι περισσότερες κυβερνήσεις δίνουν έμφαση στη μείωση των ελλειμμάτων και του χρέους και όχι στη μείωση της ανεργίας. Έδωσε συνέντευξη σε Ιταλική Οικονομική Εφημερίδα και υποστηρίζει ότι η Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιρλανδία εξακολουθούν να κινδυνεύουν με έξοδο από την Ευρωζώνη. Για άλλη μια φορά, ο οικονομολόγος και καθηγητής του Πανεπιστημίου Princeton, Paul Krugman, ταράσσει τα διεθνή οικονομικά ύδατα με σειρά συνεντεύξεών του. Well, this is a coordinated global financial crisis. Αυτή είναι μια συντονισμένη παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, όπως αυτή του 30. Οι πολιτικές οικονομικής λιτότητας είναι εντελώς λανθασμένες αυτή τη χρονική στιγμή. Fiscal austerity around the world is, you know, exactly the wrong thing to be doing right now. Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο Bloomberg, ο Paul Krugman υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και η Ευρώπη κινδυνεύουν να εισέλθουν σε περίοδο οικονομικής ύφεσης, αν συνεχίσουν να δίνουν έμφαση στην αντιμετώπιση του χρέους και των ελλειμμάτων και αγνοήσουν το πρόβλημα της ανεργίας που εντείνεται. Η αμερικανική οικονομία παραμένει σε ύφεση. Τεχνικά δεν είμαστε βέβαια λόγω της μικρής αύξησης του ΑΕΠ. Όμως η αγορά εργασίας είναι σε άσχημα χάλια. Για κάθε νέα θέση εργασίας αντιστοιχούν 5 άνεργοι. Η κυβέρνηση πρέπει να ενισχύσει τη ζήτηση στην οικονομία ώστε να συνεχίσουν να γυρίζουν οι τροχοί της. Σε άλλη συνέντευξή του σε Ιταλική Οικονομική Εφημερίδα, ο Paul Krugman διατείνεται ότι το ευρώ υπάρχει για μια περιοχή που ποτέ δεν ανταποκρίθηκε στα κριτήρια ένταξης στην Ευρωζώνη και ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιρλανδία εξακολουθούν να κινδυνεύουν με έξοδο από την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Η Ελλάδα είναι ένα κακό παράδειγμα. Είναι παγιδευμένη λόγω του σκληρού ευρώ. Δεν έχει την ευελιξία όπως άλλες χώρες με το δικό τους νόμισμα. Ο νομπελίστας οικονομολόγος Αμάρτια Σεν, μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο CNBC, εκτίμησε ότι το πρόγραμμα λιτότητας αποτελεί μονόδρομο για την Ελλάδα, αλλά ότι η χώρα μας πρέπει τώρα να δώσει όθηση στην οικονομική ανάπτυξη. Ήμουν αντίθετος με το ευρώ, αλλά η διάσπαση της Ευρωζώνης θα είναι ένα ακόμη μεγαλύτερο λάθος που θα δημιουργούσε τεράστιο πανικό, τόνισε χαρακτηριστικά.